Μπαίνω στο δωμάτιο αγοραστών με όπλα τη γνώση του Θάνου. Θα γίνει μάχη. Κύριε και κυρία, λέω να το αποκαλύψω. Τι πατώ. Έτσι, για το καλό. Έτσι για την αλητεία. Έτσι για την αλλαγή. Να είναι έπιπλο, να είναι καροτσάκι. Να είναι ρόλε μπαρ. Μην είναι τα βουνά. Δύο. Να είναι. Τρία. Είναι η πατρίδα σου. Οχο. Καλά. Ωραία. Καλά τα ταν. Παρακαλώ, περάστε. Ήρθε η ώρα σας. Έφτασε η ώρα σας, λένε στην Κύπρο. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πώς είστε. Θα πάρετε ένα drink. Θέλετε να σας φέρω εγώ ένα drink. Άδειο μας το έφερες όμως. Πώς ονομάζεσαι. Ονομάζομαι Παναγιώτης, χάρηκα που σας γνώρισα. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη. Με τι ασχολείσαι. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Έχω περάσει από διάφορες δουλειές. Πρόσφατη τώρα είναι γυμναστής. Φαίνεται αυτό. Να είστε καλά. Κυρίω είσαι. Κάτι καταλάβαμε. Τρομερός. Τι είναι αυτό το roller bar είναι. Αυτό είναι ένα trolley bar. Μας έχει βοηθήσει σε αρκετά πάρτι. Έχουμε κουβαλήσει και φίλο με αυτό. Να υποθέσουμε στο τέλος της βραδιάς κουβαλήσατε αυτό το φίλο, έτσι. Ναι, έχει περάσει πολύ ωραίες στιγμές. Έχει και πιο παλιό story. Έχει παίξει σε πολλά γυρίσματα του Dolce Vita. Ορίστε. Α, στο καλό. Την ελληνική σειρά. Κανονικά, είναι το καρότσι που κυλούσε η Σάσα. Α. Σε περίπτωση που το έχετε δει. Τότε έχει υπεραξία ήδη. Ισχύει. Και ανήκε σε εσάς από τότε. Ανήκει σε ένα φίλο, ναι. Ο οποίος μου το παραχώρησε. Ο φίλος της και πιστεύω ότι είναι κρίμα να κάθεται στη... Ήταν φροντιστής. Μάλιστα. Α, οκ. Okay. Παναγιώτη, για τσούλησέ το λίγο, να δούμε τι λέει. Τσουλάει σίγουρα καλά. Από ποια χώρα είναι. Είναι από τη Σουηδία. Ναι. Πρέπει να είναι 60 με 70 ετών. Ναι. Παιδιά, είναι μπρούζινα τα καρούλια. Είναι αποσπόμενες. Ναι, είναι δίσκοι. Ωραίο κομματάκι είναι. Είναι μπρούτζινο. Εγώ στην αρχή νόμισα ότι είναι βαμμένο με μπροζέ μπογιά. Αλλά είναι μπρούτζινο. Είναι μπρούτζος, ναι. Έτσι. Μπορείτε να βγάλετε και τα χερούλια, μα θέλετε να το δείτε. Αυτό δεν είναι καλό που βγαίνει. Έπρεπε να... Αν παρατηρήσετε, ναι. Είναι όντως δεν έχει πειραχτεί ποτέ. Όχι, όχι. Είναι η παλαίωση του μπρούτζου. Προσπάθησε να το μειώσει όσο καλύτερα μπορούσε, γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος, και να το πάρει πιο φθηνά. Αλλά κύριε Δερμετζή, ξέρω ότι πουλάω. Επίσης, οι ρόδες του δεν μπορώ να πω. Σχετικά με τις ροδίτσες, δεν έχει πειραχτεί ποτέ, δεν το έχει αγγίξει ποτέ κανένας. Η μία είναι λίγο στραβούλα, γι' αυτό και κάνει όλα αυτά, και αυτή εδώ δεν γυρνάει τόσο καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει και τα χρόνια του. Ισχύει. Και έχει μεταφέρει και το φίλο του, Βρελομίδα, για σκέψου. Και το ρίξαν και καλά ότι ήταν ο φίλος μου. Αλλά δυστυχώς ήταν από πολύ πιο πριν αυτό. Ήταν από τα χειρίσματα του Dolce Vita. Πάντως, ωραία το σχολιάζουμε, αλλά εγώ, παιδιά, λέω να αρχίσουμε τις προσφορές, γιατί περιμένει πολύ, βλέπω, ο φίλος μας. Έχω μία αποκάλυψη να κάνω. Oh. Εδώ πίσω λέει «Made in Germany». Νάτα. Ποιος έχει μεγαλύτερη διάθεση για πάρτι και ποτά, ο Δημήτρης που μπορεί να μεταπουλήσει το τρόλεϊ μπαρ ή η Όλη που έχει σκεφτεί πώς να το αξιοποιήσει. Θα ξεκινήσω και θα δώσω μια προσφορά. Θα το ξεκινήσω από το 80 ευρώ. Απογοήτευση. Εγώ θα βάλω ένα δεκαράκι, Γιώργο. Κι εγώ άλλο ένα και θα πάω στα 100 ευρώ. Εγώ προσωπικά, Ελωμίδα, θα προτιμούσα με τους φίλους μου να έβλεπα την Dolce Vita ταινία. Ντρέπομαι πολύ, αλλά τόση ώρα αυτήν καταλάβαινα, μέχρι που είπες επεισόδιο και είπα όπα. Και τώρα πώς νιώθεις, που κατάλαβες ότι δεν είναι αλλού και με... Βλαμμένο, βλαμμένο νιώθω. Άρα, με έχει χαλάσει λίγο όλο αυτό το Dolce Vitico, οπότε θα βάλω άλλα 10 ευρώ για την ώρα, παρακολουθώ και βλέπω. Θα πω κι εγώ άλλα 10, 120 και νομίζω ότι θα... Και νομίζω θα δούμε μαζί την Dolce Vita ταινία. Ακριβώς. Παιδιά, εγώ θα αποχωρήσω, συγγνώμη, γιατί έχω κάτι παρόμοιο. Δεν είναι φυσικά από το σύριαλ, αλλά είναι από άλλο σύριαλ. Δεν έχω ακόμα να πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή αποχωρώ. Θέλω να ακούσω την προσφορά σου, Γιώργο, και μπορεί να ξαναβώ στην πορεία. Δεν ξετρελάθηκα με το μπαράκι. Ωραίο είναι πάντως, ωραίο αντικείμενο. Δεν έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως εγώ προσωπικά. Καλή συνέχεια. Αποχωρεί, τον μπαρ το ναυάγιο. Λοιπόν. Ελωμίντ, πώς έχεις βάλει, θυμίσαι, 120. Και θέλεις να βάλεις κι άλλα.
Όχι, γιατί θα το πάρω τώρα, στα 120. Εγώ σου δίνω 130. Α, οκ. Okay. Θα θέλατε να σας δώσω ένα παραπάνω κίνητρο. Ναι, καλά, θα κάνω ένα κίνητρο. Μην το βλέπετε σαν ένα καρότσι μπαρ. Δείτε το σαν κάτι διαχρονικό. Δηλαδή, εσείς πρόκειται να αγοράσετε κάτι το οποίο είναι ήδη 60-70 ετών και είναι έτσι. Ναι. Άρα, στα επόμενα 70 χρόνια, ναι, πάλι έτσι θα είναι. Εμείς δεν θα είμαστε όμως. Ξέρεις πώς θα είμαστε εμείς, θα σας δείξω. Σκεφτείτε ότι τα εγγόνια σας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα θυμούνται εσάς. Θα λένε, α, αυτό είναι του προπάπου. Του παππού του Γεώργιου. Του πρώτου. Δεν το έχουμε πειράξει, θα είναι έτσι όπως το βλέπετε. Εγώ σε υπερσυμπάθησα. Θα σου κάνω μια προσφορά. Πείτε μου. Θα σε προσλάβω υπάλληλο. You can't afford me. Okay. Είσαι καταπληκτικός πολιτής. Να είστε καλά. Ξέρεις που είμαι, έτσι. Εδώ δίπλα. Έχω ένα ωραίο παλαιοπολείο και θα σε προσλάβω διαμονή, φαϊτό και μισθό καλό. Περιμένω να μου πεις ένα ναι, όχι για το καρότσι, για την προσφορά της δουλειάς. Κύριε Δημήτρη, είμαι πολύ ακριβώς. Και σαν υπάλληλος και σε αυτά που πουλάω. Ωραία. Στα 130 τι θα πεις. Dolce. Στα 140 από μένα. Ακόμα 5. 145. Αρχίσατε 150. 155. Ελωμίδα ή καράμπελα. Η μάχη ξεκινάει. Είναι η στεροφημία σας. 160. 165 για την στεροφημία σου. Έλα κοντά μου. Έλα να τα λέμε παρέα. Ύστερα του κόσμου. 170. 175. 180. Δεν άκουσα. Τι είπε ο καράμπελες. Είπε ότι με αγαπάει και μου το δίνει. Τρίχες δεν είπα τέτοιο καράμπελες. Θα αρχιζόμουν ότι άκουσα μεγαλύτερο ποσό. 190. Ωραία, 195. Ωραία. Είναι η τελευταία μου προσφορά 200. Παναγιώτη, 205 ευρώ από μένα. Έχουμε συμφωνία. Έλα ρε παιδί μου, για την Dolce Vita. 205-1. 205-2. Εδώ είμαι έτοιμος. 205-2. Έλα, sold. Κάτι θέλει να πει η κυρία, δεν θέλω να τη διακόψω. Θέλει να πει. Μεγιά μου θέλει να πει. Θα πούμε 205-3 ή 210. Όχι, 205-3. Άστα οι γυμναστικές επιδείξεις σε μένα. Θα άκουσα ένα ναι για το 210, άμα γυρίσετε να κοιτάξετε. Είπε ναι. Όχι, φωνάζει καράμπελας. Λέει καράμπελατσιόνε. 205. Το χτυπάω τώρα. Τα αφήνω για πάντα. Για να μην χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και εσύ κυρίως. Αχριάστο ή να είστε πολύ πιο γενναιόδωρος. Όχι. Για να με πείσετε. Το αξίζει. Πρέπει να μου πεις αν έχουμε συμφωνία τώρα. Λυπάμαι, αγαπητέ μου. Αλλά... δεν μπορώ να το μιλήσω. Πραγματικά απέχουμε πάρα πολύ. Από το ποσό που είχα στο μυαλό μου. Θέλω να μας πεις την εκτίμηση από το δωμάτιο εκτίμησης. Η αλήθεια είναι ότι ήσασταν αντικειμενικό στην τιμή. Ήταν 200 ευρώ όντως η εκτίμηση. Οπότε το σέβομαι. Okay. Σε ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια. Μπορεί να μην πουλήσαμε το trailer bar, αλλά γνώρισα ευχάριστους ανθρώπους, ευχάριστο κλίμα, μ' αγκαλιάσανε. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία.